Η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ να αποσύρει τι ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή πυροδότησε έντονε αντιδράσει στι τάξει περιβαλλοντικών οργανώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπορεί ο όρο κλιματική αλλαγή να ακουγόταν κάπω ξένο για την Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια, ωστόσο, μια σειρά φαινομένων που εκδηλώνονται και στο νησί τη Κρήτη μαρτυρούν το γεγονό ότι πλέον έχουμε να κάνουμε με μια πραγματικότητα. Η ανθρώπου επιταχυνόμενη κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλο τον πλανήτη επομένως και την Κρήτη Σίγουρα η κλιματική αλλαγή είναι κάτι που θα επηρεάσει το σύνολο της α, της σφαίρας άρα θα επηρεάσει και την Κρήτη το κατά πόσο όμως θα επηρεάσει σημαντικά την Κρήτη είναι ένα θέμα αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε και είναι λίγο παρήκορο για μας είναι ότι ο, ο, ο χώρος, όλος ο χώρος της Ελλάδας έχει αυτό που λέμε μεσογειακού τύπου κλίμα. Φαινόμενα όπω οι περίφημε θερμέ καταιγίδε και οι υδροστρόβιλοι αποτελούν και τον προάγγελο τη κλιματική αλλαγή για το νησί. Η σφοδρότητα ραγδαίων καταιγίδων σε μικρό χρονικό διάστημα γεννά υποψίε. Μια παράμετρο που μόνο απαρατήρητη δεν περνά από του επιστήμονε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Κρήτη έχει μπει στο χορό των κλιματικών αλλαγών. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάποιε ενδείξει ότι υπάρχουν κάποια φαινόμενα τα οποία συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, κυρίω όσον αφορά ε, κάποιε εντάσει φαινομένων και κάποια φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται πιο συχνά από ό,τι παλιότερα. Αυτά μπορεί να είναι ε, περισσότερα φαινόμενα καταιγίδων με χαλάζι, ε, φαινόμενα υδροστροβήλων, πιο σπάνια και ανεμοστροβήλων ξηρά. Ε, μπορεί να είναι ακραίε μεταφορά σκόνη από την Αφρική. υδροστρόβιλοι, ε, τα τελευταια δύο 2-3 χρόνια είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο στην Κρήτη και έντονο πολλές φορές και άνεμο στρόβιλοι οι οποίοι δημιουργούν και προβλήματα σε... και σε κατοικημένες περιοχές πλέον. Τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί από την επιστημονική κοινότητα μαρτυρούν το σκηνικό το οποίο θα διαμορφωθεί στο νησί τα επόμενα χρόνια. Οι απαραίτητες δράσεις θα πρέπει να ληφθούν άμεσα, αν και τα περιθώρια στενεύουν. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξο από τη στιγμή που βλέπουμε ότι μία από τις πιο μεγάλες δυνάμεις που καθορίζει την τύχη του πλανήτη, αποσύρεται από την τελευταία συμφωνία που έχει γίνει. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξο ότι ε, θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Εάν δεν πάρουμε μέτρα, ε, θα, θα, αντιμετωπίσουμε, εάν ξεφύγουν έτσι από κάποια όρια οι θερμοκρασίε, θα συμβούν αλυσιδωτά φαινόμενα και θα πληγούν οι παράκτιες περιοχές. Δεν είμαστε όμως η Κρήτη στο ίδιο βαθμό επικίνδυνη όσο άλλες περιοχές.